Παρά την υψηλή ετοιμότητα και εγρήγορση, ο κορονοϊός εισβάλλει απροειδοποιητά, όπως φαίνεται και από την επιβεβαίωση του 9ου και του 10ου κρούσματος. Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές, αυστηρά μέτρα ευρείας κλίμακας αποφάσισε την Τετάρτη το Υπουργείο Υγείας μετά και την επιβεβαίωση του 9ου κρούσματος κορονοϊού στην Πάτρα. Πλέον οι υγειονομικές αρχές περνούν από το μικροσκόπιο τις κινήσεις και τις επαφές του 67χρονου συνταξιούχου εκπαιδευτικού, που νόσησε από τον ιό και νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. UPDAT, το πρωί της Τετάρτης επιβεβαιώθηκε και το 10ο κρούσμα κορονοϊού, μια γυναίκα, στενή επαφή του 9ου κρούσματος. Η εμφάνιση του 9ου κρούσματος δείχνει πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η πορεία του ιού, αφού το Ισραήλ και η Αίγυπτος, όπου είχε ταξιδέψει, δεν αποτελούσαν χώρες ρίσκου για τη μετάδοση του κορονοϊού. Η περαιτέρω εξάπλωση οδηγεί στην προετοιμασία της χώρας για την επόμενη μέρα, όπου μέτρα όπως οι απομονώσεις ομάδων πληθυσμού δεν έχουν νόημα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 66χρονος, στις 27 Φεβρουαρίου επέστρεψε από τους Άγιους Τόπους, όπου είχε μεταβεί συμμετέχοντας σε εκδρομή επισκεπτόμενος με άλλα 53 άτομα το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Παρουσίασε έντονα συμπτώματα πνευμονίας το Σαββατοκύριακο και τελικά αποδείχτηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ότι είχε προσβληθεί από κορονοϊό. Η επιβεβαίωση του κρούσματος σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, οι οποίες διερευνούν το ενδεχόμενο να έχουν προσβληθεί και άλλοι από τον ιό είτε στο περιβάλλον του είτε στο σύνολο των εκδρομέων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην οργανωμένη θρησκευτική εκδρομή συμμετείχαν 54 άτομα από την Αμαλιάδα, την Πάτρα, τη Γαστούνη και τη Ζάκυνθο. Η διαδρομή του ασθενούς, όταν ο 66χρονος νόσησε, πέρασε πρώτα από το νοσοκομείο της Αμαλιάδας και τελικά αποφασίστηκε να μετακινηθεί στην Πάτρα την καθαρά Δευτέρα. Αρχικά, νοσηλεύτηκε σε θάλαμο μαζί με άλλον έναν ασθενή, μετά από ένα 24ωρο, όμως, επιδεινώθηκε η κατάστασή του και οι γιατροί στην Πάτρα, αν και το περιστατικό δεν εμπίπτει στον ορισμό του κρούσματος, τον απομόνωσαν και προχώρησαν σε εξέταση για κορονοϊό. Η εξέταση έδειξε πως είναι θετικός στον ιό, άμεσα ξεκίνησε ο εντοπισμός όλων των συμμετεχόντων στην εκδρομή και των επαφών τους, ώστε να ληφθούν δείγματα. Η ιχνηλάτηση των επαφών το επόμενο 48ωρο θα καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις και αποφάσεις των αρχών. Σημειώνεται πως συνολικά 20 γιατροί και νοσηλευτές που ήρθαν σε επαφή με τον 66χρονο άνδρα τέθηκαν σε κάτοικον περιορισμό. 15 γιατροί και νοσηλευτές από το νοσοκομείο του Ρίου και άλλοι 5 από το νοσοκομείο Αμαλιάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη κάποιοι από τους εκδρομείς δήλωσαν στις αρχές ότι έχουν πυρετό. Τι πρέπει να ξέρω για τον κορονοϊό, αστερίσκος πως μεταδίδεται, χρήσιμος οδηγός για να προστατευτείτε από τον κορονοϊό. Αστερίσκος τα νοσοκομεία αναφοράς, ποια θα υποδέχονται τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Αστερίσκος ταξίδια, κορονοϊός και αεροδρόμια, τι να προσέξετε, αστερίσκος η επιδημιά στον πλάνητη. Δείτε live χάρτη με την εξέλιξη του κορονοϊού, μερική καραντίνα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη λίμωξη από το νέο κορονοϊό, αποφασίστηκε από την κυβέρνηση η λήψη εκτάκτων προληπτικών μέτρων στους νομούς Αχαΐας, Ηλίας και Ζακύνθου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων που αφορούν στην πιθανότητα τοπικής μετάδοσης του ιού στην περιοχή. ΑΜΕΤ, ΤΡΑ περιλαμβάνουν αναστολή της λειτουργίας όλων των δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων, καθώς και την αναστολή πάσης φύσεως μαζικών συναθρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων.
αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, για την περίοδο 5 έως 6 Μαρτίου 2020. Επίσκεψη Κίκυλλιας στο Γεννηματάς, σημειώνεται ότι την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κίκυλλιας από το νοσοκομείο Γεννηματάς θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέων σημείων διαλογής υπόπτων κρουσμάτων σε 8 νοσοκομεία. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει το 2ο Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της ΕΕ. Εψιλόν, χθες βράδυ με αφορμή το έκτακτο συμβούλιο, ο Έλληνας Υπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογο του στη Γερμανία όπου συμφώνησαν την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την απειλή του κορονοϊού. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η πρόταση που κατέθεσε στο πρώτο έκτακτο συμβούλιο ο Έλληνας Υπουργός Υγείας για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την επιστημονική εποπτεία κρουσμάτων του COVID-19 που θα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων στην ΕΕ. ΕΕ, σε πραγματικό χρόνο.